Κύριε Μπέζα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να συζητήσουμε αυτό το για μας, επιμένω, πολύ σημαντικό θέμα της ανάδειξης του ιστορικού σουλίου που θα επιφέρει σημαντικές, ανακατατάξει σημαντική βοήθεια οικονομική, τουριστική, προβολή, τα πάντα στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα κύριε Μπέζα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω τι συζητούσατε προηγουμένως. Εγώ τώρα μόλις συνδέθηκα. Αλλά ξέρω ότι ο κύριος Γιαννάκης είναι στον πρωινό καφέ μέσω τηλεδιάσκεψης ορισμένες μέρες την εβδομάδα. Θα με τρελάνετε τώρα και οι δυο. Να σου πω. Αυτό γνωρίζω. Άλλωστε τα λέμε κάθε πρωί και μαζί. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να μιλήσω, θα μιλήσω. Μη μου τον τρελάνεις, άστον. Σας είπα μέχρι εκεί που μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, κύριε Μπέζα, με τις θέσεις που καταθέσατε εγγράφως το τελευταίο διάστημα, εμείς τις γνωρίζουμε και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει, είδαμε να στηρίζετε αυτή την υπόθεση του Σουλίου, βέβαια της ανάδειξης γενικώς σε όλα τα επίπεδα της περιοχής του Σουλίου, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε. Επειδή όμως εδώ το τελευταίο διάστημα αυτό ήρθε με αυτή την ιστορία που προέκυψε με το συνέδριο για τον Ελιπασά στα Γιάννα και όλα αυτά και έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Θέλουμε να μας το ξεκαθαρίσετε. Εντάξει, εμένα η παρέμβασή μου δεν έχει να κάνει με το συνέδριο του Ελιπασά. Ο καθένας έχει δικαίωμα, κατά τη δική μου άποψη, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι συνέδριο θέλει. Το αν είναι χρήσιμο ή όχι αυτό το συνέδριο θα φανεί από τους επιστήμονες στην πράξη, οι οποίοι θα συμμετέχουν, από αυτά τα οποία θα υποθούν, και η κοινωνία θα το κρίνει. Εγώ δεν είμαι της λογικής των απαγορεύσεων, ούτε έχω προτείνει ποτέ στη ζωή μου να απαγορευτεί κάτι. Εγώ προτάσεις κάνω σε θετική κατεύθυνση. Εγώ λέω τι πρέπει να γίνει, δεν λέω τι δεν πρέπει να γίνει, τι πρέπει κατά τη γνώμη να γίνει. Και εμένα η παρέμβασή μου για το Σούλι είχε ως μοναδικό κίνητρο την αγάπη μου, την πραγματική αγάπη μου, την αυθεντική αγάπη μου για το Σούλι και το γεγονός ότι είδα το τελευταίο διάστημα ότι εμείς σαν θεσπρωτοί και σαν υπηρώτες δεν εκμεταλλευτήκαμε για λογαριασμό του Σουλίου την σημαντική συγκυρία της συμπλήρωσης φέτος 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Δεν την εκμεταλλευτήκαμε όπως πρέπει, έτσι ώστε η πολιτεία, αναφέρομαι χρησιμοποιώ τη λέξη πολιτεία και όχι στην κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η πολιτεία είναι μια έννοια γενικότερη. Έτσι ώστε η πολιτεία να αποδώσει κάποια στιγμή αυτά που οφείλει να αποδώσει το Σούλι. Διότι το Σούλι είναι ένα σύμβολο εθνικό και ευρωπαϊκό σύμβολο και δεν είναι μόνο αυτό που συνήθως έτσι μαθαίνουμε στα παιδιά, το κούκι, ο καλόγερος Σαμουήλ κτλ. Είναι σημαντικότατη η προσφορά των αγώνων του Σουλιωτών και στην προεπαναστατική περίοδο και στην περίοδο της Επανάστασης. Είναι γνωστό ότι το νεότερο ελληνικό κράτος με τη μορφή του έθνους κράτους έχει προκύψει από τον αγώνα που έδωσαν οι Έλληνες εναντίον της εξουσίας των Αθημανών. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα σημαντική είναι η συνεισφορά των Σουλιωτών και σημαντική είναι και η συνεισφορά των Σουλιωτών στη σφυριλάτηση αυτού που λέμε εθνικής αυτογνωσίας. Θα τολμήσω να πω ότι εάν δεν ήταν οι Σουλιώτες με τις αρχές, τα ιδανικά και τις αξίες τους, η Σουλιώτικη Συμπολιτεία και οι αγώνες τους πριν την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ίσως να μην είχαμε το νεότερο ελληνικό κράτος. Αυτή λοιπόν η σημαντική συμβολή και συνεισφορά δεν μπορεί να ξεπληρωθεί μόνο με τις φολκλωρικές, με την καλή έννοια το λέω φολκλωρικές, συμμετείχα και εγώ χρόνια σε τέτοιες εκδηλώσεις, μόνο με τις συνήθεις εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται κάθε χρόνο. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε τα άλλα πράγματα για να γίνουμε συγκεκριμένοι, κύριε Μπέζα. Πώς βλέπετε ότι θα μπορούσε αυτό το ιστορικό μέρος να αναδειχθεί? Τι πρέπει, τι προτείνετε ότι πρέπει να γίνει εκεί? Είναι, συγγνώμη, να προσθέσω, είναι μια ευρύτερη περιοχή, έτσι. Το Σούλι δεν είναι μονάχα η Σαμονίδα, είναι μια ευρύτερη περιοχή. Ξεκινά από τον Αχαίρετα και πάνω, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να περιοριστούμε έτσι στο τετραχώρι. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε τον καλεσμένο μας. Κοιτάξτε, αυτό που ζήτησα εγώ είναι κάτι το οποίο κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση έχει να κάνει με τους εορτασμούς, θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά και στη συνέχεια
από τη συζήτησή μας θα προκύψουν και άλλα στοιχεία με περισσότερες λεπτομέρειες. Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με τους εορτασμούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών. Εγώ λοιπόν, επειδή η συνεισφορά του Σουλίου είναι αυτή που είπα προηγουμένως, θεωρώ ότι εδώ έπρεπε το Σούλι να είναι με πρωτοβουλία και των τοπικών φορέων, περιφέρεια κτλ., δήμος, δήμη της περιοχής, αλλά και της Επιτροπής για το 2021, αλλά και φορέων υπερτοπικών, δηλαδή όπως είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έπρεπε να είναι ένα από τα επίκεντρα των εορτασμών για τα 200 χρόνια. Ένα από τα επίκεντρα σε πανελλήνιο επίπεδο. Σωστά. Με εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη τη χώρα. Το Σούλι, επαναλαμβάνω, είναι εθνικό και ευρωπαϊκό σύμβολο. Είναι και ευρωπαϊκό σύμβολο. Γιατί αυτό που ονομάζουμε έθνος κράτος, πώς ξεκίνησε να γίνεται? Ξεκίνησε να γίνεται από την Επανάσταση του 21. Το πρώτο έθνος κράτος το οποίο δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα είναι η Ελλάδα και συνέχεια ακολούθησε και το Βέλγιο. Αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκές δυτικές αξίες οικοδομήθηκαν πάνω στα έθνη κράτη. Λοιπόν, εκεί είπα και προηγουμένως ότι η συμβολή των Σουλιωτών είναι καθοριστική. Έπρεπε επομένως οι εορτασμοί να είναι σε όλη τη διάρκεια του έτους και σε πανελλαδικό επίπεδο. Μπορούσαν να οργανωθούν εκθέσεις με κύκλους. Σήμερα τι έχουμε, κύριε Μπέζα, σήμερα τι έχουμε? Σήμερα εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι. Δηλαδή, πέρα από αυτές τις τοπικές εορτές, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν το γνωρίζω, μπορεί να υπάρχει και να μην το γνωρίζω εγώ. Αλλά αν δεν το γνωρίζω εγώ, σημαίνει δεν έχει γίνει σωστή δουλειά για την προβολή του. Ξέρετε πολύ καλά ότι αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εμπνευστεί από τους αγώνες των Σουλιωτών. Θα μπορούσε να υπάρχουν εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Ήπειρο ή σε άλλα μέρη στην Αθήνα, με έργα τέχνης αφιερωμένα στους αγώνες των Σουλιωτών. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εκθέσεις με κοιμήλια από τους αγώνες των Σουλιωτών. Θα μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί επαιτειακές εκδόσεις. Θα μπορούσαν να έχουν οργανωθεί επιστημονικά συνέδρια. Δηλαδή, γίνεται το επιστημονικό συνέδριο, το συνέδριο για τον Αλιπασά, αλλά δεν γίνεται ένα συνέδριο για το Σούλι και τους αγώνες και τη συσφορά των Σουλιωτών. Γνωρίζουμε και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι οι αγώνες των Σουλιωτών έχουν αμφισβητηθεί από ορισμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, αλλά και Έλληνες επιστήμονες. Έχει αμφισβητηθεί ακόμα και η καταγωγή τους. Έχουν δημιουργηθεί θέματα σε σχέση με τη διγλωσία τους, η ελληνικότητα δηλαδή της καταγωγής τους. Όλα αυτά δεν πρέπει να αντικρουστούν. Έχουν αντικρουστεί στο παρελθόν, αλλά δεν πρέπει να αντικρουστούν οργανωμένα μέσα από επιστημονικά συνέδρια. Δεν ήταν μια μεγάλη ευκαιρία οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια? Ήταν. Και αυτή την ευκαιρία την αφήσαμε ανεκμετάλλευτη. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Σε κανέναν, ειλικρινά σας το λέω, κύριε Μπέζα, δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από τους υπηρώτες να μην υπάρχει, μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτή η απουσία του Σουλίου από τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Συμφωνώ και γι' αυτό και εξανέστησε εισαγωγικά με την καλή έννοια και έκανα αυτή την παρέμβασή μου. Κάναμε δημόσιες σχέσεις. Ήρθε η κυρία Αγγελοπούλου εδώ, δεν έχω τίποτα με την κυρία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό για το οποίο ετάχθη να κάνει. Οι δημόσιες σχέσεις είναι καλές εφόσον φέρουν αποτελέσματα. Εγώ το ξέρω αυτό από την πολιτική τόσα χρόνια. Είναι απαραίτητες και καλές οι δημόσιες σχέσεις, αλλά όταν οι δημόσιες σχέσεις γίνονται, ας το πούμε, εξαντλούνται μόνο στην αυτοπροβολή, δηλαδή όταν γίνονται για αυτοσκοπό, αυτοσκοπός είναι η αυτοπροβολή, τότε αυτές οι δημόσιες σχέσεις είναι ανούσιες. Πάω τώρα στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής μου. Το δεύτερο σκέλος ποια είναι? Είναι η πρόταση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάδειξης του Σουλίου. Θα μου πείτε, δεν γίνονται κάποια πράγματα στο Σούλι σήμερα? Δεν έγιναν στο παρελθόν? Έγιναν στο παρελθόν και γίνονται και σήμερα. Αυτά όμως γίνονται αποσπασματικά, μεμονωμένα και δεν είναι ενταγμένα σε έναν γενικότερο σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει μοντέλο για την ανάδειξη του Σουλίου σήμερα, διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Και επίσης σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, δεν μπορούμε να πετύχουμε συνολική χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει τη λογική της χρηματοδοτήσης. Δεν χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα, αλλά χρηματοδοτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε τοπικό ή σε υπερτοπικό επίπεδο. Πρώτον, λοιπόν, μας λείπει το όραμα. Και δεύτερον, μας λείπει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να χρηματοδοτηθούν συνολικά οι παρεμβάσεις. Και το όραμα ποιο έπρεπε να είναι? Θα το πω έτσι κάνοντας μία παρομοίωση. Το όραμα έπρεπε να είναι ότι το Σούλι έπρεπε να γίνει ένα καινούριο Μέτσοβο. Δηλαδή, το μοντέλο του Μετσόβου να εφαρμοστεί στο Σούλι. Ποιο ήταν το μοντέλο του Μετσόβου? Η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, των τοπικών παραδόσεων, η ανάδειξη του εθνικού συμβόλου. Να συνδυαστεί με δράσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και της τουριστικής προβολής. Ξέρετε, οι χώροι, οι ιστορικοί, δεν ζουν από μόνοι τους. Δηλαδή, γίνονται ρήποι αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι από δίπλα.
Οι άνθρωποι από δίπλα για να υπάρξουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δραστηριότητες. Και πρέπει να υπάρχουν δράσεις παράλληλες για να μπορέσουν να μείνουν οι άνθρωποι στην περιοχή. Να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα, να αναδειχθεί ο τουρισμός, να συνδεθεί το εθνικό και ευρωπαϊκό σύμβολο του Σουλίου με τον μύθο του Αχαίροντα, του Νεκρομαντίου, της Αχερουσίας. Δηλαδή ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και επισκέπτεται την παραλιακή ζώνη της Υπήρου, τη ριβιέρα του Ιωνίου που λέω εγώ, από τη Σαγιάδα στα Σίβωτα, στην Πέρδικα, στην Πλαταριά μέχρι και την Πρέβεζα, εκτός από τις επισκέψεις του στις παραλίες και τα μπάνια, να μπορεί να επισκεφτεί ιστορικούς χώρους, να βουτήξει μέσα στον Αχαίροντα και στο μύθο του, που είναι γνωστός από τα ομηρικά χρόνια, από την Κίνα μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, και επίσης να ανέβει επάνω στο ψηλά, να ανέβει με το μυαλό του και με τη συνείδησή του στο σύμβολο του αγώνα που είναι το Σούλι. Όλα αυτά λοιπόν για να γίνουν πρέπει να δεθούν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Και αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να γίνει χρειάζεται έναν φορέα, και η πρότασή μου είναι αυτός ο φορέας να απαρτίζεται από συγκεκριμένους φορείς, και επειδή το Σούλι έχει το βάρος που έχει, να βρίσκεται υπό την αιγίδα του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς σε προηγούμενες εκπομπές, γιατί πραγματικά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, πιστεύουμε ότι το Σούλι μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς, επισκέψιμο κύριος. Λέγαμε ότι θα μπορούσε, δύο προτάσεις, θα μπορούσε να γίνει ένα πραγματικά ανοιχτό μουσείο, το τετραχώριο πάνω, ανοιχτό μουσείο με διαδραστικές προβολές, εκδηλώσεις. Δηλαδή να πάει κάποιος εκεί και να ζει από κοντά, ναι, τη ζωή των φιλωτών. Με ψηφιακές αναπαραστάσεις, με αναστηλώσεις οικειών, με τη δυνατότητα διενέργειας εκθέσεων και επαιτειακών εκδηλώσεων μέσα στον ιστορικό χώρο, με μικρό μουσείο, με βιβλιοθήκη, όλα αυτά. Το δεύτερο που είπαμε ότι θα μπορούσε να γίνει σαν αρχή, εδώ σαν εκπομπή, είναι ακόμα να προκηρυχεί μια έκθεση διατύπωσης ιδεών, ένας διαγωνισμός ιδεών. Πώς βλέπει κάποιος ότι μπορεί να γίνει. Αλλά κάποια στιγμή από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Ίσως ο φορέας είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να γίνει. Παράλληλα, προσέξτε λίγο. Κάποιος πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία. Ποιος την αναλαμβάνει, κατά τη γνώμη σας? Ορίστε, δεν άκουσα. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Ποιος πρέπει να την αναλάβει, κατά τη γνώμη σας? Υπάρχουν αρχές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αρχές. Θα σας πω ποιος πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Να πω όμως και κάτι άλλο. Πέρα από αυτά που είπατε, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα παράλληλα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στο Σούλι. Υπάρχει, ας πούμε, στο Σούλι αυτή τη στιγμή ένα ειδικό χωροταξικό, το οποίο καθορίζει χρήσεις γης και βάζει δυσβάσταχτους περιορισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου και όχι μόνο στη ζώνη όπου είναι ο ιστορικός χώρος. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το ειδικό χωροταξικό πρέπει να αναθεωρηθεί και να επιτρέπει χρήσεις και δραστηριότητες έξω από μια στενή ζώνη. Ενταγμένο σε ένα σχεδιασμό όμως, έτσι. Όπως γίνεται για παράδειγμα στο Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για να κατασκευάσεις καταλήματα ή να κατασκευάσεις σπίτια. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κατασκευάσουν καταλήματα, διότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Πρέπει να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί και να μπουν άλλοι περιορισμοί που να τους δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουν καταλήματα, να κάνουν στάβλους, να κάνουν μονάδες κτηνοτροφικές, γιατί εκεί πρέπει να στηριχθεί η κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία και ο τουρισμός θα είναι οι δύο βασικές πηγές πλουτισμού. Δεύτερον, βιοπορισμού, όχι πλουτισμού, βιοπορισμού. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα των κτηνοτροφικών κλήρων. Πώς να κρατηθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή, αν δεν λύσουμε το θέμα των κτηνοτροφικών κλήρων? Όχι, δεν πρέπει να δοθούν οι κτηνοτροφικοί κλήροι κατά κυριότητα. Οι κτηνοτροφικοί κλήροι πρέπει να κρατηθούν για να μεταβιβάζονται σε αυτούς που είναι κατά επάγγελμα κληρονόμοι. Κτηνοτρόφοι. Αλλά αν κάποιοι κληρονόμοι των αρχικών δικαιούχων είναι κτηνοτρόφοι, πρέπει να έχουν προτεραιότητα να παίρνουν το κτηνοτροφικό κλήρο στα χέρια τους. Και επίσης οι κτηνοτροφικοί κλήροι πρέπει να χωριστούν για τον καθένα και να μην είναι αξαδιαιρέτου. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν συνολικά. Αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο λέω δεν έχει μόνο έργα υποδομής. Έχει και όλες αυτές τις διοικητικές παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρω. Μόνο έτσι θα πάμε σε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης. Και αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κύριε Μπέζα, ποιο θα το κάνει αυτό? Ποιο είναι αρμόδιο να το κάνει αυτό το πράγμα? Πρώτος πρέπει να ξεκινήσει η περιφέρεια. Αλλά να πω και κάτι, να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπα πριν. Γιατί μπορεί να γίνει τώρα και δεν μπορούσε να γίνει πριν? Γιατί, κύριε Μπέζα, δεν το έκανε αυτό το πράγμα πριν από χρόνια? Διότι τώρα υπάρχουν άλλα μοντέλα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί, όπως είπα και προηγουμένως, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Διότι τώρα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία και πρέπει να το βάλουμε επιτάπητος και να μας το κάνουν.
Διότι δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από 10 χρόνια. Αυτό την πρωτοβουλία, εγώ καλώ να την πάρει η περιφέρεια. Η περιφέρεια πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ενός φορέα. Στο φορέα θα συμμετέχει προφανώς η περιφέρεια, η γειτονική δήμη, δεν είναι μόνο ο Δήμος Ουλίου, και η γειτονική δήμη, ο Δήμος Πάργας κτλ. Και άλλοι δήμοι, αν μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την ιστορία, στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να μετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα πρέπει να μετέχει ένα τεχνολογικό πρόγραμμα, ίδρυμα της χώρας, το οποίο να είναι ειδικευμένο σε αναστηλώσεις, για παράδειγμα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά δεν έχω κάποιους περιορισμούς συγκεκριμένους σε αυτό, θα μπορούσε να είναι και κάποιο άλλο τεχνολογικό ίδρυμα. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη της ΜΟΔ, της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης, της τεχνογνωσίας της ΜΟΔ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και θα έχει ένα συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο θα συντονίζει όλες τις κινήσεις, θα εντάσσει έργα σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης. Ξέρετε, η χρηματοδότηση δεν είναι συνολική. Η χρηματοδότηση μπορεί να αντιληθεί αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και ένα τέτοιο φορέα από διάφορα επιμέρους προγράμματα. Είτε από εθνικούς πόρους, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως είναι το ΙΝΤΕΡΕΚ, είτε από το καινούριο ΕΣΠΑ. Ο φορέας είναι εκείνος ο οποίος θα συντονίζει τη χρηματοδότηση, ο φορέας είναι εκείνος ο οποίος θα μας ενημερώνει, ο φορέας είναι εκείνος ο οποίος θα θέτει χρονοδιαγράμματα και θα επιτηρεί, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η λογική των μεμονωμένων έργων κατόπιν ενεργειών μου δεν κολλάει στο Σούλι. Στο Σούλι πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και το πολύ μεγαλύτερο είναι αυτό το οποίο λέω τώρα εδώ. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι η χρονική συγκυρία που βοηθάει όποιους πραγματικά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση που λέγεται ανάδειξη του Σουλίου. Αυτού του σημαντικού ιστορικού χώρου. Ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ με το συντονισμό των ενεργειών και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ξέρω για παράδειγμα ότι ο Δήμος Σουλίου έχει προσπαθήσει να εντάξει ή μπορεί και να το έχει εντάξει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μια ψηφιακή αναπαράσταση σχέση με το Σούλι. Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση όταν θα γίνει, πού θα πάει? Θα πάει στην Παραμυθιά? Στο Βούλγαρη θα πάει, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί όμως να πάει στο Βούλγαρη? Δηλαδή αυτός που επισκέπτεται το Σούλι, αυτός που επισκέπτεται το Σούλι, δεν θα πρέπει να έχει κάτι να δει? Πώς θα καταλάβει τι γίνεται στο Σούλι? Μια καφετέρια είναι εκεί πάνω τώρα πια, και ευτυχώς που υπάρχει, γιατί κάποτε πηγαίναμε καφενείο πηγαίναμε και δεν βρίσκαμε και νερό, έτσι. Ένα καφενείο και ένας ξενώνας. Λοιπόν, τώρα που είπε ο Σπύρος ότι βρίσκεται και νερό, πριν από 3-4 χρόνια επισκέφθηκα το Σούλι και μου κίνησε την περιέργεια, έψαχνα να βρω τα πηγάδια που κάθε φάρα έχει το πηγάδι της. Έψαχνα και δεν τα βρίσκα. Ήταν τόσο, άλλα ήταν γκρεμισμένα και άλλα ήταν μέσα στα χόρτα. Δεν ενδιαφέρονταν κανένας για αυτή την ιστορία. Πηγάδια, αυτό είναι αυτό που λέτε τώρα εσείς. Αυτό που λέτε τώρα εσείς. Βέβαια είναι ακριβό σχέδιο, αλλά κάποτε πρέπει να ξεκινήσει. Τα οράματα είναι ακριβά, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι τόσο ακριβό όσο κάποια άλλα που έχουμε υλοποιήσει. Όχι, άμα ξεκινήσει μια. Άμα ξεκινήσει κάποτε θα τελειώσει. Ορισμένα αρκεί από αυτά να ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή η οδική σύνδεση του Σουλίου, για παράδειγμα με την Εγνατία, ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Θέλω να αναφέρω έτσι το όνομα του αείμνηστου Προέδρου της Κοινότητας Σουλίου, του Βαγγέλη Οικονόμου, που ήταν τότε Πρόεδρος, και ο Χρήστος ο Παπάς, μετέπειτα Πρόεδρος στην Κοινότητα Σουλίου, που είχαμε εντάξει μαζί τη σύνδεση στο πρόγραμμα Πίδος. Συνεχίστηκε τώρα και υλοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Υπήρου. Κάποια πράγματα έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Αυτά που έχουν ξεκινήσει να γίνονται πρέπει να συμπληρωθούν και με άλλα. Και όλα μαζί να ενταχθούν σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για να φέρουμε αποτέλεσμα. Μπορούμε να βρούμε πόρους για το σύνολο της παρέμβασης. Μπορούμε να βρούμε πόρους αν έχουμε μελέτες, κύριε Μπέζα. Πρέπει να τους διεκδικήσουμε. Για να τους διεκδικήσουμε πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και διεκδικητικοί. Να ξέρουμε τι ζητάμε. Πάντως, και να έχουμε πλάνο, να έχουμε σχέδιο, να έχουμε μελέτες, γιατί πια δεν δίνονται τέτοια λεφτά. Χωρίς πλάνο, σχέδιο και μελέτες δεν χρηματοδοτείται τίποτα. Με αφορμή το συνέδριο για τον Αλή Πασά, ένας λέει, ο οποίος είναι από τους απογόνους, από τη φάρα των Μποτσαράτων. Μποτσαραίων. Μποτσαράτες. Μποτσαράτες. Έτσι ήταν η κατάληξη. Λέει, έκανε τέτοια φασαρία μόνο και μόνο γιατί έγινε, γιατί έκανε συνέδριο στο Σου. Θα γίνει συνέδριο τώρα στα Γιάννα, μόνο γι' αυτό.
Αλλά γι' αυτό που λέτε εσείς τώρα, αυτή την πρόταση που κάνετε εσείς, ότι θα Γιάννας γίνει, να γίνει όμως και στο Σούλι. Και το Σούλι να αναδειχθεί. Μα και μιλάω και ως Λακασουλιώτης, έτσι. Στον εθνικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Μπέζα, και με αυτό κλείνουμε. Το γεγονός ότι το κέντρο ή ένα από τα πιο σημαντικά επαναστατικά κέντρα του 21 δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κεντρικό σχεδιασμό, ποιος ευθύνεται? Αυτό ευθύνονται η Επιτροπή για την Ελλάδα 2021 και εμείς σαν τοπικοί φορείς και παράγοντες. Μάλιστα. Και οι πιο μαζί. Μάρκη, κύριε Μπέζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και μιλάτε στον πρωινό καφέ, κύριε Γιαννάκη, θέστε και το θέμα του Σουλίου. Αυτό το λέω. Θα το βάλω και αυτό. Αν θέλετε και τίποτα άλλο, μαζευτείτε όλοι. Για να πω μετά να χρησιμοποιήσω εγώ τη ρίση κατόπιν ενεργειών μου. Αυτό παίζεται ακόμα πολύ. Αυτό δεν έπρεπε. Παίζεται πολύ στην περιοχή σας κάτω. Η πρωτοβουλία πάντως η δική μου, που δεν είναι μόνο δική μου, είναι και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους έχω μιλήσει, είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα έχει συνέχεια. Δηλαδή, και εμείς είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε σε αυτό, έτσι. Η δική μας συνομιλία σήμερα εντάσσεται στη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά θα υπάρξουν και άλλες δράσεις, προκειμένου αυτό το πράγμα το οποίο προτάθηκε και παρουσίασα προηγουμένως, να αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Αν νομίζετε ότι σας είμαστε χρήσιμοι, εδώ είμαστε. Φωνάξτε μας. Ήδη προσφέρατε μεγάλη υπηρεσία με τη σημερινή μας συζήτηση. Και θα συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπέζα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.